Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σήμερα θέλω να τεστάρουμε μαζί μερικά από τα πιο trending food hacks που υπάρχουν στο TikTok τον τελευταίο καιρό. Είναι απολαυστικά, είναι περίεργα και το πιο σημαντικό είναι πανεύκολα. Οπότε για να τα δοκιμάσουμε και να δούμε κατά πόσο δουλεύουν. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Για να δούμε ένα βίντεο από μια Ελληνίδα που μου βγήκε στην αρχική μου στο TikTok. Το έχω δει καιρό τώρα και το είχα αποθηκεύσει για ένα τέτοιο επόμενο βίντεο. Ποιες πάνε εδώ βρω Έλληνες που κάνουν τέτοιου είδους hacks στο TikTok? Συνήθως τα κάνουν ξένοι αυτά, οπότε όταν δω έναν Έλληνα, εννοείται πως τον προτιμώ και τον αποθηκεύω κατευθείαν. Στο σημερινό βίντεο θα χρησιμοποιήσουμε και ένα hack από μια άλλη Ελληνίδα, η οποία είναι εξαιρετική σε αυτό που κάνει. Είναι TikToker. Θα τη δούμε τώρα σε λίγο. Αλλά αν έχετε και εσείς προτάσεις από Έλληνες TikTokers, να μου τις αφήσετε κάτω στα σχόλια, διότι σίγουρα θα ήθελα να τους χρησιμοποιήσω σε ένα τέτοιο επόμενο TikTok hacks βίντεο. Οπότε για να δούμε τη Δέσποινα. Λοιπόν, νομίζω ότι ξέρετε όλοι τον πιο εύκολο τρόπο να καθαρίσετε ένα αυγό, αλλά μάλλον το έχω ανακαλύψει μόνη μου. Λοιπόν, το αυγουλάκι μου, το οποίο ζεματάει κιόλας αυτή τη στιγμή, το κάνουμε ένα crack. Τι κάνουμε? Παίρνουμε ένα κουτάλι, γύρω-γύρω, και κιόλας, και απλά βγαίνει η φλούδα και το αυγουλάκι μας είναι άθικτο. Αντί να κάθεσαι να παιδεύεσαι σιγά σιγά και να καίσαι τα δάχτυλά σου, πάρα πολύ σωστή η Δέσποινα, για να το δοκιμάσουμε. Αυτό εδώ είναι κόλυβας. Έχετε δοκιμάσει ποτέ? Έχω την εντύπωση πως είναι καλαμπόκι με ρόδι και κάποιο είδος σπόρων. Α, έχει και σταφίδες μέσα και αμύγδαλα. Έτοιμο το αυγό, ακόμα καίει. Αν το βάλεις σε κρύο νερό κάτω από τον ορχήτη, ξεφλουδίζεται πάρα πολύ πιο εύκολα. Νομίζω όλοι ξέρουν αυτό το hack, αλλά το λέμε και αυτό να υπάρχει. Λοιπόν, ουσιαστικά, σπάς σε ένα σημείο το αυγό. Για να δούμε λοιπόν πόσο πιο εύκολο είναι να ξεφλουδίσεις ένα φρέσκο αυγό με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα καίει. Α, όντως είναι πάρα πολύ. Ου, μου σπάσε το αυγό στη μέση. Έπρεπε ίσως να το είχα βράσει λίγο παραπάνω, αλλά 10 στα 10 σε αυτό το hack. Όντως το αυγό ξεφλουδίζεται πολύ πιο εύκολα. Πάπα, θες το αυγό? Θα δώσουμε στον πάπα το αυγό. Είμαι σίγουρη πως θα ξετρελαθεί και τους κάνει πάρα πολύ καλό. Ορίστε, το καταβρόχθησε. Ωραίο ήτανε, πάπα! Επειδή το αυγό δεν το ήθελε κάποιος στο σπίτι αυτή τη στιγμή, προτίμησα να το δώσω στον πάπα παρά να το αφήσω στο ψυγείο για αργότερα, μήπως το θελήσει κάποιος. Και νομίζω πολύ καλά κάναμε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο hack. Λοιπόν, το επόμενο food hack είναι πάρα πολύ διάσημο στο TikTok τον τελευταίο καιρό και μιλάω για τα chips με σοκολάτα. Αλμυρά chips με επικάλυψη σοκολάτας. Για να δούμε αυτό το βίντεο από μία Ελληνίδα TikToker μάλιστα, η οποία είναι καταπληκτική. Κάνει συνέχεια τέτοιου είδους food hack βίντεο στο TikTok. Πήρε λοιπόν κανονικά chips με αλάτι, σπάει λοιπόν τα chips σε ένα σακουλάκι, λιώνει την κουβερτούρα γάλακτος και βάζει μέσα τα chips, τα ανακατεύει όλα μαζί και τα βάζει σε ένα ταψί, βάζει και μερικά ακόμα chips και σταγόνες από πάνω, το βάζει μέσα στο ψυγείο και μόλις σταθεροποιηθεί και είναι έτοιμο, το σπάει σε κομματάκια και έχει ένα τέλειο, φαίνεται απολαυστικό μπαρκ σοκολάτας. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, όπως αυτός εδώ. Το γνωρίζατε μάλιστα ότι κάποτε υπήρχαν Lays με επικάλυψη σοκολάτας. Τα έχουν σταματήσει, αλλά φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα. Για πείτε μου κάτω στα σχόλια, αν υπήρχαν θα τα αγοράζατε. Πάμε όμως εμείς στην κουζίνα να δοκιμάσουμε το hack από την Ηλέκτρα. Αγόρασα λοιπόν και εγώ κουβερτούρα γάλακτος σε σταγόνες και θα τελειώσουμε σε Ben Marie. Chips από αυτά που είχα αγοράσει στην Εμέλεια και δεν τα είχε φάει τελικά. Όχι, ψέματα, η Εμέλεια τα έφαγε τα chips. Αυτά είναι chips από το βίντεο που κάναμε μαζί με τη Λία και τον Τόνι. Θα τα θρεματίσω μέσα στο ίδιο σακουλάκι, δεν χρειάζεται να σπαταλήσουμε ένα έξτρα πλαστικό σακουλάκι. Η γεύση barbecue ήταν από τις αγαπημένες μου. Βάζουμε τα φρυμετισμένα chips μέσα στη σοκολάτα και τα ανακατεύουμε τώρα όλα μαζί. Βάζουμε το μείγμα σε ένα ταψάκι ή σε ένα ταπεράκι όπως έχω εγώ. Στη συνέχεια βάζουμε ό,τι σταγόνες κουβερτούρας μας έχουν μείνει από πάνω. Και το βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να σταθεροποιηθεί. Επί της ευκαιρίας θα σου δείξω τον σωστό τρόπο να κλείσεις ένα σακουλάκι από chips. Λοιπόν, τι κάνεις? Παίρνεις αυτές τις δύο τις άκρες και τις διπλώνεις. Έτσι. Μετά παίρνεις την κορυφή και τη διπλώνεις. Να.
Ορίστε. Και έτσι δεν μαζεύουν υγρασία, μένουν στο ντουλάπι για περισσότερο καιρό. Μόλις έπλυνα πάρα πολύ καλά τα χέρια μου. Λοιπόν, το ψυγείο μας δεν είναι και τόσο δυνατό, γι' αυτό και η σοκολάτα ακόμα δεν είναι σταθερή, ενώ έχουν περάσει 3 μέρες. Για την ακρίβεια θυμίζει brownies ή ένα ωραίο μαλακό μπισκότο, μεγάλο μπισκότο, και μη σας πω είναι καλύτερο έτσι, νομίζω το προτιμάω. Ρώτησα τον Τσάρλι αν θέλει να το δοκιμάσει και μου είπε ναι. Οπότε το δοκίμασε και μου είπε πως δεν γεύτηκε καθόλου το barbecue. Ότι η σοκολάτα ήταν πολύ πιο δυνατή σαν γεύση και ότι του θύμισε κάπως το popcorn με καραμέλα ή popcorn με σοκολάτα. Μου είπε πως του άρεσε, του βάζει 9 στα 10. Για reference είναι στα 20s του, είναι λίγο μικρότερός μου. Τώρα αν το έδινε για παράδειγμα στον Τόνι και στη Λία, δεν ξέρω κατά πόσο δεκτική θα ήταν στο να το δοκιμάσω. Σίγουρα αλλάζει η γεύση σου όσο μεγαλώνει και είσαι κιόλας και πιο δεκτικός στο να δοκιμάσει καινούργια πράγματα. Αλλά ναι, επιτυχία, του άρεσε και μάλιστα μόλις ανέβασα ένα story στο Instagram μου, κάνω διάφορα polls με unpopular opinions, και ένας από εσάς μου έγραψε και το ανέβασα στο story ότι του άρεσαν πάρα πολύ τα chips με σοκολάτα και μου απάντησαν πάρα πολύ από εσάς στο story αυτό ότι επιτέλους κάποιος που του αρέσουν τα chips με σοκολάτα. Οπότε δοκιμάστε τα. Ναι, είναι περίεργο, αλλά αν δεν το δοκιμάσεις, πώς θα ξέρεις αν σ' αρέσει. Κοιτάξτε αυτό εδώ. Is this watermelon? Or is this jello? Τρώει τζέλο από καρπούζι. Να δείτε σε μεγαλύτερη έκδοση. Θα σας δείξω αμέσως τώρα πως το έφτιαξε. Μπορείς κιόλας να χρησιμοποιήσεις ό,τι φρούτο θέλεις. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις πεπόνι, πορτοκάλι. Μας το έφτιαχνε η μητέρα μου όταν ήμασταν μικρές με τη Μέρλιν. Τζέλο σε πορτοκάλι. Ήταν τέλειο. Έλα εδώ να σας δείξω πως το έκανε. Μπορείτε να αγοράσετε τζέλο σε ό,τι γεύση θέλετε. Εγώ πήρα με γεύση κεράσι. Όταν ήμουν στο σούπερ μάρκετ, στην αρχή είχα βάλει στο καλάθι μου πορτοκάλια, αλλά σκέφτηκα να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό. Αγόρασα ένα grapefruit και ένα mango. Χρησιμοποιήστε ό,τι φρούτο σας αρέσει το οποίο έχει ένα τέτοιο σχήμα. Κόβουμε τα φρούτα στη μέση. Μα το mango έχει στη μέση καρπό. Μήπως δεν είναι. Όχι, mango είναι. Το mango το είχα μία εβδομάδα στο ψυγείο και είχε αρχίσει να λιώνει, είχε μαυρίσει από τη μία πλευρά. Οπότε μου έλειωσε τώρα που το έκοβα, αλλά δεν πειράζει, κρατάμε μόνο τη μία πλευρά. Επίσης το φρούτο είναι τέλεια ιδέα να το κόψεις σε κομματάκι και να το βάλεις μέσα στο τζέλο. Το grapefruit έχει πάρα πολύ έντονη μυρωδιά. Είναι σαν ένα ξινό πορτοκάλι. Θα χρησιμοποιήσω καλύτερα ένα κουτάλι για να βγάλω από μέσα το φρούτο, αλλά θα το κόψω και λίγο γύρω-γύρω με ένα μαχαίρι. Έτοιμα τα δοχεία μας. Έχω βάλει και σε ένα μπολάκι το τζέλο. Βράζουμε νερό. Πόσο cute είναι αυτή η κούπα. Βάζουμε και 300 ml κρύο νερό. Και τώρα με μία κουτάλα ή με ένα μεγαλύτερο κουτάλι στην περίπτωσή μου, βάζουμε το τζέλο μέσα στα φρούτα. Και τώρα τα βάζουμε στο ψυγείο. Τα έβαλα στην κατάψυξη επειδή αν τα έβαζα στο ψυγείο δεν θα ήταν έτοιμα ποτέ και πάγωσαν, αλλά εντάξει, δεν μας πειράζει. Θα λιώσει αυτός ο πάγος από πάνω πάρα πολύ γρήγορα. Πέτυχαν. Αχ, είναι τέλεια. Ο πάγος, ορίστε, θα βγει πανεύκολα. Και τα χρώματα είναι πανέμορφα. 10 στα 10 και σε αυτό το hack, να το δοκιμάσετε σίγουρα, είναι πανεύκολο, ιδίως όταν σας αρέσει το τζέλο. Αυτός ο τρόπος το κάνει ακόμα πιο απολαυστικό. Καλησπέρα σας! Θα ήθελα ένα chicken menu μεσαίο με κοκακόλα. Μπορείτε να μου το βάλετε μέσα σε ένα παιδικό κουτάκι? Ναι. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. 5,90 στο πολιτό παράθυρο. Πάντα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, επειδή ο κυπουρός που έχουμε στο σπίτι μας βοηθάει με τον κήπο, θέλει McChicken από το McDonald's, ζήτησα να μου βάλουν το McChicken μέσα σε ένα παιδικό χάρτινο κουτάκι, για να μην αγοράζω τώρα έξτρα παιδικό μενού. Οπότε καταρχάς για να δούμε κιόλας αν χωράει. Λογικά θα χωράει το burger μέσα στο παιδικό κουτάκι, πόσο μεγάλο να είναι. Έχει και μέσα στις πατάτες βέβαια. Ο μπροστινός μας τι λέτε να με έχει παραγγείλει? Φέτος δεν το κάναμε αυτό το challenge μαζί με την Εμέλη και τη Μέριλιν και τη μητέρα μου. Αλλά για πείτε, δεν είμαι σίγουρη, δεν φαίνεται άμα είναι γυναίκα ή άντρας. Αλλά θεωρώ πως θα αγοράσει... McChicken? Or... Yes, Big Mac. Λίγα κάποιο χυμό. Α, γυναίκα είναι.
για τον παππού μου και για τον Τσάρλι. Μας το βάλετε μέσα στο κουτί το παιδικό. Νομίζω έχω χώρι, κάπως έτσι. Δεν χωράει. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Αφήστε το έτσι. Ευχαριστούμε. Τέλεια. Thank you. Δεν έκλεινε, δεν χωράει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς το κουτί έτσι κι αλλιώς θέλουμε και την κέτσαπ. Βάλαμε και παιχνίδι μέσα τώρα, το παρατήρησα. Λέω, τι είναι αυτό. This guy thought that it's free, you know. Νόμιζα πως ήταν για παιδάκι. Αχ, ευχαριστούμε. Μας έβαλαν και το παιχνίδι, τι είναι? Είναι από Shrek. Λοιπόν, για το επόμενο hack, ξέρατε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παιδικό μενού, το παιδικό κουτάκι από τα McDonald's ως πιάτο και το πάνω μέρος να το χρησιμοποιήσετε ως καπέλο. Οπότε αν έχετε μικρότερα αδέρφια, ξαδέρφια, αν έχετε δικά σας παιδιά ή αν είστε παιδιά, κοιτάξτε πώς δουλεύει το hack. Βλέπετε αυτό εδώ? Πάει γύρω γύρω, να, και εδώ έχει ένα μικρό άνοιγμα. Το τραβάς λοιπόν. Γύρω-γύρω. Νομίζω πως είναι κάτι που θα έπρεπε να διαφημίζει περισσότερο το McDonald's. Επίτηδες δηλαδή έχουν φτιάξει έτσι το κουτί, έχουν και το άνοιγμα για να το χρησιμοποιήσει σαν πιάτο, αλλά ποτέ δεν το ξέραμε αυτό. Να το. Ορίστε, και το χρησιμοποιεί σαν πιάτο. Βέβαια, έχουμε πάρει ένα κανονικό μεγάλο μενού, όχι για παιδιά, γι' αυτό και δεν χωράει αρκετά καλά μέσα στο κουτάκι. Και το πάνω μέρος το χρησιμοποιεί σαν καπέλο. Σαν κορώνα. Δεν θέλω να χαλάσω τα μαλλιά μου γιατί χθες τα έλουσα, αλλά θα βάλω εδώ το βιντεάκι να το δείτε. Μας έδωσαν και το παιχνίδι. Φτιάχνει σε αυτό εδώ, δεν είμαι σίγουρη ακριβώς τι είναι. Και τι βάζεις όμως έτσι εδώ, βάζεις κάτι ή μπορεί απλά να είναι διακοσμητικό? Έχουμε έξτρα κέτσαπ για τον Τσάρλι και θα τα βάλω τώρα σε ένα πιάτο ωραία. Αντί να κόψεις την κέτσαπ από εδώ, από πάνω, όπως το κάνουν συνήθως όλοι, την κόβεις στο πλάι. Στο βιντεάκι φαίνεται πολύ καλύτερος τρόπος, είναι η αλήθεια, για να βουτάς τις πατάτες. Απλά δεν κόβεται εύκολα το πακετάκι αν δεν έχεις ψαλίδι. Και τώρα αν βρίσκεσαι έξω, αν βρίσκεσαι στο αυτοκίνητό σου, άντε να βρεις ψαλίδι. Οπότε είναι λίγο fail. Διαφορετικά ανοίγεις έτσι την κέτσαπ από πάνω και μπορείς να βουτήξεις μέσα τις πατάτες αντί να την χύσεις κάπου. Πάμε μέσα. Αυτός είναι υποτίθεται ο σωστός τρόπος. Είχαμε και άλλη κέτσαπ στο ψυγείο, οπότε θα του δώσω αυτή. Για να δούμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να κόψεις τα φύλλα. Αντί λοιπόν να κάθεσαι να τα κόβεις ένα-ένα, και επειδή είναι τόσο μικρά μπορεί και όλες να σου γλιστράνε, οπότε παίρνει έξτρα χρόνο. Αυτό που κάνεις είναι να τα μαζέψεις όλα μαζί, παίρνεις ένα ταπεράκι, το πάνω του μέρος μόνο, και το χρησιμοποιείς για να κρατήσεις όλα τα σταφύλια και να τα κόψεις με τη μία. Και μπορείς αυτό το hack να το χρησιμοποιήσεις για να κόψεις κεράσια, ντομάτες, οτιδήποτε μικρό και στρογγυλό. Για να το δοκιμάσουμε λοιπόν. Έχουμε σταφύλια στο ψυγείο σίγουρα. Εδώ φυλάμε όλα τα ταπεράκια. Ορίστε, θα χρειαστούμε μόνο το κλείσιμο. Α, έχουμε ένα έξτρα εδώ. Βάζω λοιπόν τα σταφύλια που θέλω να κόψω όλα μαζί, από πάνω το ταπεράκι. Δεν νομίζω πως θα δουλέψει. Το κάνει πολύ πιο δύσκολο. Για να δούμε τι κάναμε. Α, δούλεψε! Δεν το περίμενα. Έτσι όπως τα άκοβα, νόμιζα πως τα έλειωνα. Αλλά όχι, μια χαρά δούλεψε. Οπότε ναι, αν θέλεις να βγάλεις τα κουκούτσια από τα σταφύλια ή από τα κεράσια, είναι μια πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη ιδέα. Αντί να κάθεσαι να τα κόβεις ένα-ένα. 10 στα 10 σε αυτό το hack δουλεύει. Ελπίζω λοιπόν να απολαύσατε το σημερινό βίντεο. Αν δοκιμάσετε τα hacks από το σημερινό βίντεο, να μου στείλετε τις εντυπώσεις σας στο Instagram, θα περιμένω. Το τζέλο πάντως σίγουρα να το δοκιμάσετε. Είναι τέλειο, θα με θυμηθείτε. Μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Να με ακολουθήσετε στο TikTok και στο Instagram. Το όνομά μου και στα δύο είναι Manuela M. Ανέβασα κιόλας μόλις καινούρια TikToks, να πάτε να τα δείτε. Οπότε θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!